Κύριε Γιάννη, πείτε μου λίγο, συμμετείχατε εσείς στις έρευνες, τι έγινε και για το σκυλί, τώρα... το ρόλο του σκυλιού. Έχω εγώ τώρα, σε μια 10 μέρες που ψάχνουμε εδώ για το παιδί, ως εδώ σημείο θάλασσα, σε αυλάκια, σε... Πώς είναι το σημείο που βρέθηκε, είχατε ξαναψάξει? Ναι. Πώς είναι το σημείο? Είναι αυλάκι, όπως είναι αυτό εδώ, ναι. Αλλά είναι λίγο βαθύ όμως εκεί. Άρα κάποιος μπορεί να τον είχε ρίξει εκεί. Εννοείται. Ξέρει αν βρέθηκε μέσα στο νερό ή έξω από το νερό. Α, μ' ακούτε. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ. Βρέθηκε... Μέσα. Μέσα στο νερό. Ναι. Και τον βρήκε ο σκύλος. Ναι, μέσα βρήκε. Τον βρήκε ο σκύλος. Τι έγινε, τον ρίξαν μέσα στο νερό το σκύλο. Όμως, από χτες είχε μία μυρωδιά. Ναι. Από τη βάρκα το σκυλί. Αλλά λόγω όμως από τον αέρα έχανε το προσανατολισμό, ναι. Την επαφή. Ναι. Και σήμερα έπεσε πάλι το σκυλί μέσα στο ναι, σημείο. Ναι. Επειδή είπατε κάτι για πείτε βάρκα. Πώς είναι το σημείο? Βάλατε βάρκα μέσα? Όχι. Α. Από χτες λέω. Από χτες, ναι. Από μέσα μεριά είναι λίμνη. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι, πείτε μας. Από μέσα από τη μεριά πηγαίνει βάρκα. Η σωρό, ξέρετε, αν έχει, φαίνεται να έχει πυροβολήσει κάποιος τον άνθρωπο, έχετε καμία πληροφορία για το πώς πέθανε? Όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά ήταν μέσα στο νερό. Άρα όμως ήταν σίγουρα μέσα στο νερό και το σκυλί μπόρεσε και το βρήκε. Δεν ακούω, από τον αέρα. Ναι, λέω, ήταν μέσα στο νερό η σωρός. Ναι. Μάλιστα. Μέσα στο νερό. Ωραία. Κυριάκο, ευχαριστώ πολύ. Όπως ακούω εδώ... Ναι. Όπως ακούω, λέει ότι είχαν και ένα αντικείμενο βαρύ στο παιδί. Δεμένο ήταν με... Ήταν σκεπασμένο. Τον είχε δέσει με κάτι, δηλαδή. Ήταν σκεπασμένο. Σκεπασμένο. Κάτι του είχε ρίξει από πάνω. Ήταν σκεπασμένο με βαρύ αντικείμενο. Ναι. Τι αντικείμενο ξέρετε? Εντάξει. Ορίστε. Τι αντικείμενο? Κάποιο βάρος τώρα.